Εμείς η Ελλάδα είναι μια γειτονιά, κυρίες και κύριοι, έτσι αισθανόμαστε. Αυτό το κλίμα προσπαθούμε να μεταφέρουμε στο σπίτι σας. Δεν είσαστε μόνοι σας, είμαστε πάρα πολλοί. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, κοινές αγωνίες. Τις μοιραζόμαστε και προχωράμε. Ποιοι είναι οι μύθοι για το γυναικείο οργασμό? Και εσύ, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Τελείωσε η σεζόν και αντί για την Πανουσιών θα κάνουμε ένα όβα. Όβα είναι αυτά τα βίντεο που κάνουν τα έξτρα για τα... Είναι το δεύτερο όβα αυτό. Έχουμε κάνει και την πρώτη σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε, με το ζήτημα του γιατί δεν είμαι αναρχικός. Και γιατί δεν είστε και εσείς αναρχικοί. You know, earlier today I was reading up on filial cannibalism. Did you know that certain cats eat their own young? Yeah, they taste delicious! Από ό,τι γνωρίζω... Από ό,τι γνωρίζω, η αναρχία είναι αυτό το να μην έχουμε τάξεις, να είμαστε όλοι και τέτοια έτσι. Ναι. Λοιπόν... Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ακριβώς είμαστε όλοι ή είστε αναρχικοί ή νομίζω ότι είστε έτοιμοι να είστε αναρχικοί, ξέρω εγώ τέτοια. Όταν για παράδειγμα κοροϊδεύουμε το φόρο επειδή βγάζει αυτά που βγάζει τα βίντεο και τα λοιπά. Ανατριχιάσαμε. Δηλαδή εγώ γνωρίζω ότι δεν είμαι έτοιμος για αναρχίες και τέτοια. Δεν το έχω. Δηλαδή ξέρεις, δεν θεωρώ ότι δεν είμαι ανώτερος από το φόρι. Λοιπόν, πώς κάποιος θεωρεί ότι είναι αρχικός και ταυτόχρονα θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να κάψει ένα μπάτσο. Γιατί είναι κακός ο μπάτσος, είναι ανώτερος από τον μπάτσο. Excuse me, everyone, I have a brief announcement to make. Jesus was black, Ronald Reagan was the devil, and the government is lying about 9/11. Thank you for your time, and good night. No! That can't be true! Πώς θες να έχεις αταξική κοινωνία όταν βάζεις από μόνο σου την τάξη σου, δηλαδή την αναρχική, τους αναρχικούς ως τάξη εντός αερικών τάξη, μην το πάει κανένα σοβαρά τώρα και να πει μου λέει, μα δεν είναι τάξη αναρχική, είναι ιδεολογία, είναι μαλακίες. Είστε, δημιουργείτε τάξη, έτσι δημιουργείτε τάξη. Θεωρείς ότι ο μπάτσος είναι κατώτερος από σένα, υποδέστερος, άρα είσαι ανώτερος και έχεις δικαίωμα να το κάψεις. Θα μου πει τώρα, μα είναι τρόπος απάλυσης και τένα και τα... Ναι, δεν είναι θέμα απάλυσης. Είναι θέμα ότι θεωρείς τον μπάτσο κατώτερο. Θεωρείς τον φόρο κατώτερο, θεωρείς τον βλαπούτα. Τον βλαπούτα κατώτερο από σένα. Ότι εσύ είσαι κάτω από τον βλαπούτα, ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Ότι είσαι κάτω από τον βλαπούτα για κάποιο λόγο. Λοιπόν. Οπότε, είναι ένα θέμα αυτό. Θεωρείτε ότι είστε έτοιμοι για αναρχία. Εσείς θεωρείτε. Με ποιο δικαίωμα, δηλαδή. Νομίζω ότι θα έπρεπε να σας απασχολούν άλλα πράγματα. Είσαι καλύτερος από τον Τζέφρι, τον Μπους, τον Βλαμπούτα, τη Μάρα. Εγώ δεν είμαι έτοιμος για να αρχίσω, γιατί εγώ θεωρώ τη Μάρα ηλίθεια. Και ίσως και να είναι, αλλά το για το ότι είναι. Δεν ευθύνεται η Μάρα. Και ίσως πολύ περισσότερο το Μάρα, τη Βλαπούτα ή τον Μπάτσο να ευθύνομαι εγώ. Που δεν της εξηγώ γιατί είναι ηλίθια. Βέβαια, ευθύνεται για αυτή γιατί δεν με αφήνει να εξηγήσω, αλλά αυτή. Μάλλον, όταν ένα μεγάλο σύνολο λέει στον Βλαπούτα ότι ξέρεις, καλά κάνεις και σπάς Πακιστανούς, ή στον Μπάτσο ότι καλά κάνεις και πετά τα κρυγόνα στους συνταξιούλιδες,
Η Στιμάρα, ότι είσαι ακόμα να πάω συνέχεια να βγάζει βιντεάκια για να την παίζουμε. Έτσι. Είναι λογικό με τα Ιβάρα και βάζει και βλάπτοντα και να συνεχίζει να το κάνει. Δεν του έχει πει ξέρεις, ότι έκανε ότι ξέρει. Αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι. Λογικό. Ναι, ξέρει. Θα πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο επίπεδο, λοιπόν. Άρα. Αν κάποιος θέλει να ονομάζεται αναρχικός και να υποστηρίζει αυτό, τότε δηλαδή είναι αναρχικός, και να έχει κάποια πρακτική αξία ο λόγος του, δεν αρκεί κάψαμε ένα μπάτσο που κάτι έγινε, ξέρω εγώ. Δεν αρκεί. Είναι φαρισαϊσμός. Θα κάνω μια σύγκριση τώρα που θα αρχίσει όλοι να κράζεται από κάτω. Ο μεγάλος μαθητής του Σούφρουτος, όταν είχε πάει στο ναό και έκανε τα μπαχαλά, έλεγε στους Φαρισαίους, ξέρω εγώ, ότι διδάσκουν το λόγο και τον νόμο κτλ. Και δεν εφαρμόζουν. Και ότι είναι σαν τους λευκούς τάφους που απ' έξω είναι ωραίοι και καλοί, αλλά μέσα βρωμάται. Λοιπόν, έτσι, ανάλογα. Αυτό σημαίνει. Οι περισσότεροι και καλά αρχικοί έχουν διαβάσει πέρα από 150 κιλά Μπακούνιν και Νετσάκη, δεν ξέρω πώς τα λέτε, τι άλλα έχετε εσείς. Λοιπόν, αλλά στην πραγματικότητα, καμία εφαρμογή. Ποια εφαρμογή, ποια εφαρμογή, ξέρεις. Και δεν συμμαζεύεται αν δεν ασχοληθούμε. Εάν ασχοληθούμε στην αρχή με δυσαρέσκεια θα βελτιωνόμαστε και μετά με πάρα πολύ ευαρέσκεια. Σας μιλάω εκ πείρας. Πειράματος, επιστημονικού πειράματος. Αυτοπαρατήρηση, ετεροπαρατήρηση και δεν συμμαζεύεται, δηλαδή αυτό που κάνετε. Και από έμπνευση, εντάξει, τυχαίος, θεϊκός, αυθορμήτως, αφελά μου. Ποια εφαρμογή, ποια ταξική κοινωνία, ποια ισότητα, ποια ισότητα. Όταν θεωρείς και βάζεις κριτήρια για το πώς είναι ο σωστός, ο καλός, ο καλύτερος. Χρειάζεται για παράδειγμα, ο Βιδόπουλος δεν είναι καλός, δεν είναι σωστότερος από μένα ή δεν είναι ίσως με μένα, γιατί δεν καμάει. Η Μάρα είναι καλύτερη από μένα γιατί είναι πιο ενεργόμενα, ξέρω εγώ. Ποια ισότητα. Πού την είδε ισότητα. Τι θέλει η διοργάνωση. Ξέρεις. Oggi approga e gradiu, brigadi mene je nardiu, kod otrok sreće, bratstva jedinstva, svemu jugi se rodiu. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ λέω ότι είμαι ελληνιστής, είμαι κομμουνιστής, είμαι αλλαγής τέτοιος. Παπάρια, παπάρια. Μαλάκα είμαι και εγώ για τον Μπούτσο, εντάξει, όπως όλοι σας. Και όπως όλοι μου. Αλλά εγώ το καταλαβαίνω ότι δεν είμαι μαλάκα, εγώ το ξέρω ότι είμαι μαλάκα. Εσείς δεν. Δηλαδή. Δώσε μπρε! Δώσε μπρε να σου κουρίσει μια σου κουφρέτα! Δώσε μπρε να σου κουρίσει μια σου κουφρέτα! Αν κάνουμε επιτέλους αυτό το βήμα, να αποδεχτούμε, να αποδεχτεί ο καθένας μας και να πει «Είμαι μαλάκας». Πες το, είμαι μαλάκας. Δεν είμαι αναρχικός. Είμαι μαλάκας. Δεν είμαι κομμουνιστής. Είμαι μαλάκας. Δεν είμαι, ξέρω εγώ, εθνικός σοσιαλιστής. Είμαι μαλάκας. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα γίνει μια μεγάλη πρόοδος στην κοινωνική διαστημάτωση. Θα υπάρξει ένα βήμα προς την αναρχική και αταξική κοινωνία, έτσι. Όσο συνεχίζουμε να νομίζουμε ότι εγώ είμαι άξιος να κρίνω το Βιδόπουλο, αν επειδή γαμάει ή δεν γαμάει, άξιος να κρίνω τον Μπάτσο επειδή έχει ψυχολογικά και πατάει μου δακρυγόνα, ξέρω εγώ, ή άξιος να κρίνω το αρχικό επειδή πατάει μου λότο, ξέρω εγώ, επειδή αυτός νομίζει ότι κάτι κάνει. Δεν πρόκειται για κάτι, δεν πρόκειται να υπάρξει μια βελτίωση, γιατί κρίνουμε τον εαυτό μας με βάση τους άλλους. Λοιπόν, πιο λιανά, λιανά κανελή, είναι η ψωλή, το ψωμί και η ψυχολογία.
θέλετε μια πραγματική αλλαγή στην κοινωνία, πρέπει να αρχίσετε να κρίνετε τον εαυτό σας με βάση τον εαυτό σας. Όχι με βάση του άλλου και με βάση το τι σας έχουν μάθει ότι είναι σωστό. Δηλαδή, είναι σωστό να πάρει Mercedes. Είναι σωστό να είσαι μπρατσαράς και γαμάω, ξέρω εγώ, έτσι. Αυτό σας έχουν μάθει. Θα μπει νύχτα εις τας πόλεις των celebrity και των εταιριών των και θα χυθεί αίμα. Κοιτάξτε, να κοιτάξουμε όλοι, να δούμε τι είναι σωστό για εμάς πραγματικά, τι θέλουμε, τι θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Πάμε μια τροφάρα, Γιώργη!